στο θέμα το οποίο είχατε την ευκαιρία να πραγματευτείτε σήμερα είναι εξαιρετικά σύνθετο, εξαιρετικά ενδιαφέρον και τολμώ να πω και εξαιρετικά προκλητικό από πλευράς καινοτόμων δημόσιων πολιτικών. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, αυτό εξάλλου συμβολίζει και αυτός ο μικρός πράσινος φιόγκος τον οποίον όλοι μας φοράμε και μου δίνεται η ευκαιρία σήμερα να μοιραστώ μαζί σας λίγες σκέψεις για ένα ζήτημα το οποίο είναι εξαιρετικά επίκαιρο, εξαιρετικά ευαίσθητο, μια διαχρονική πρόκληση η οποία στην εποχή μας οξύνεται καθώς την καθημερινότητα του ανθρώπου δυστυχώς πολιορκούν πολλές διαφορετικές δοκιμασίες από την πρόσφατη πανδημία που τόσο δραματικές τώρα το διαπιστώνουμε επιπτώσεις είχε στην ψυχική υγεία όλων των κοινωνιών αλλά κυρίως των παιδιών και των εφήβων μέχρι την οικονομική κρίση, τις συνέπειες της κλιματικής ανατροπής, τις αντιφάσεις που μπορεί να υπάρχουν στις διαπροσωπικές σχέσεις. Και οι έρευνες εδώ πέρα είναι δυστυχώς αμήλικτες. Ένα στους 6 πολίτες, 1 στα 4 παιδιά, οι έφηβοι στην Ευρώπη, καταγράφουν κάποιο ψυχικό πρόβλημα. Είναι τα υψηλότερα ποσοστά από ποτέ. Αυτή είναι η μία όψη της πραγματικότητας. Η άλλη είναι ότι έχουμε προχωρήσει πολύ περισσότερο στη διάγνωση και στην ευαισθητοποίηση, στον εντοπισμό ψυχικών παθήσεων. Όμως αυτό το οποίο μας ανησυχεί περισσότερο δεν είναι μόνο η ποιότητα του προβλήματος, αλλά και η ποσότητά του. Κάθε περίπτωση είναι δυστυχώς ξεχωριστή και δύσκολα μια γενική επιλογή απέναντι σε ένα τέτοιο μαζικό πρόβλημα μπορεί να βρει μια εξατομικευμένη εφαρμογή. Αυτή όμως είναι η πρόκληση την οποία έχουμε απέναντί μας. Μαγικές συνταγές και γενικότερες πολιτικές διακηρύξεις δεν υπάρχουν εδώ πέρα. Χρειάζονται συγκεκριμένες πολιτικές και σίγουρα αυτό το οποίο απαιτείται είναι να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα ζητήματα της ψυχικής υγείας αλλά και της ευεξίας. Θα έρθω σε λίγο, στο μυαλό μου συνδέονται αυτές οι δύο έννοιες, ως κεντρικές επιλογές, πολιτικές επιλογές προτεραιότητας. Εξάλλου γι' αυτό και αναδείξαμε τα ζητήματα της ψυχικής υγείας σε αυτοτελή τομέα πολιτικής σε επίπεδο Υφυπουργείου και θέλω να συγχαρώ συνολικά την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας γιατί έχουμε κάνει μια σημαντική δουλειά να βάλουμε την χώρα μας στον παγκόσμιο χάρτη του WHO ως μια χώρα η οποία αποδίδει μεγάλη σημασία σε αυτές τις πολιτικές και τολμά να καινοτομεί και να δοκιμάζει λύσεις οι οποίες ξεφεύγουν από τις πεπατημένες οδούς. Και γι' αυτό και πιστεύω ακράδαντα ότι όταν μιλάμε για ζητήματα ψυχικής υγείας ευρύτερα, αυτά δεν πρέπει να περιορίζονται στο στενό ορίζοντα της ιατρικής ατζέντας, όπως είπε σωστά η κυρία Υφυπουργός. Η ψυχική υγεία, η ευεξία, είναι κάτι πολύ περισσότερο, κάτι πολύ ευρύτερο από την ψυχική νόσο. Γι' αυτό εξάλλου και ο ίδιος ο κόσμος οργανισμός ορίζει την ψυχική υγεία και διαβάζω τον ορισμό που θεωρώ πολύ εύστοχος ως την κατάσταση ευεξίας κατά την οποία κάθε άτομο αντιμετωπίζει με επιτυχία τα προβλήματα της ζωής, που εργάζεται παραγωγικά και συμμετέχει στον κοινωνικό του κύκλο. Με άλλα λόγια, το νέο ζητούμενο είναι μία έννοια η οποία μας είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Και αναφέρομαι φυσικά σε αυτό το οποίο ο Αριστοτέλης θα αποτελούσε ευδαιμονία, θεωρώντας την αρετή ως τον καλό δαίμονα, δηλαδή τον καλό Θεό των ανθρώπων. Και νομίζω ότι αυτήν την αρετή, αυτήν την έννοια της ευδαιμονίας θα την ξανασυναντήσουμε όταν αξιολογήσουμε συνολικά το πλαίσιο των συμπεριφορών μας,
τις βασικές μας προτεραιότητες, τους κώδικες αξιών που μας επιτρέπουν να ζούμε σε ισορροπία με τη φύση, την μεγάλη σημασία την οποία πρέπει να αποδίδουμε στην ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων, τη σχέση μας με τον πολιτισμό, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε μεγάλες πηγές της σύγχρονης πραγματικότητας, όπως η μοναξιά, ένα φαινόμενο πολύ έντονο, ειδικά στις μεγαλοπόλεις μας. Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται λίγο αναφηρημένα, σας διαβεβαιώνω όμως ότι πρέπει να μπουν στο επίκεντρο των δημόσιων πολιτικών κάθε πολιτείας. Διότι αν